Γεωργίου από την Ενωτική Αριστερά έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Κύπριος Ευρωβουλευτής, όταν μιλώ για την Τουρκία, αισθάνομαι πάντα την υποχρέωση να εκφράσω την υποστήριξή μας στην ένταξη αυτής της χώρας. Υπό τις γνωστές βέβαια προϋποθέσεις και με βαθύ εκδημοκρατισμό. Πώς βοηθούμε όμως τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Υποστηρίζω πως αυτό επιτυχάνεται όταν λέμε την αλήθεια στην Τουρκία. Ναι, κάνει βήματα, αλλά πολλά από αυτά είναι σημειωτών. Να τις το πούμε. Η Τουρκία, κυρία Πρόεδρε, έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο πολιτικών κομμάτων. 13 κόμματα έχουν ταφεί υπό τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Πρόσφατη η απαγόρευση του ΝΤΤΠ. Στις φυλακές 1.200 μέλη αυτού του κόμματος, 9 δήμαρχοι, 6 πρώην δήμαρχοι, 2 πρώην ηγέτες αυτού του κόμματος. Υπάρχει σε ένα τέτοιο κράτος τάση εκδημοκρατισμού, επειδή υπάρχει τηλεόραση η οποία μιλά στην κουρδική γλώσσα? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε γείτονες της Τουρκίας και σας καλούμε να πάρετε από τις εμπειρίες μας ως γείτονες, όχι από τις ευαισθησίες μας. Η Τουρκία θα εκδημοκρατιστεί αν της μιλήσουμε καθαρά και αυστηρά. Ευχαριστώ. Γεωργίου. Ο κύριος Σαλαβράκος έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό από την Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι για τις συγκρατημένες και μπορώ να πω σοφές αναλύσεις τόσο του Υπουργού κ. Γκαρίντο όσο και του Επιτρόπου κ. Ολιρέν, τον οποίο συγχαίρω και εύχομαι επιτυχία να έχει και στα νέα του καθήκοντα.